Στην πραγματικότητα συζητάμε όχι για ένα νομοσχέδιο, μιλάμε για ένα πολυνομοσχέδιο, το οποίο αποτελείται από δύο ενότητες και 93 άρθρα, εμπλέκονται τουλάχιστον 5 υπουργεία και είναι σημαντικά διαφοροποιημένο από εκείνο που είχε δοθεί στη διαβούλευση. Εξού και η ένσταση που είχαμε στην αρχή ως προς τη διαδικασία που ακολουθιέται. Δηλαδή, σήμερα έως και την Πέμπτη, δηλαδή μέσα σε 4 ημέρες... Δεύτερη ανάγνωση θα είναι τελικώς Τρίτη, κύριε Συντιχάκη. Και την Πέμπτη θα μπει στην Βουλή, την άλλη Πέμπτη θα μπει στην Ολομέλεια. Αυτό είναι κάτι καλύτερο σε σχέση με αυτό που αρχικά είχε ανακοινωθεί. Εισάγονται πλήθος ρυθμιστικών διατάξεων, κατά κύριο λόγο για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που αφορούν ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας τους, για την ηθαγένεια, τον εξυγχρονισμό ληξιαρχικής νομοθεσίας, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση με ρυθμίσεις που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, κινητικότητα, αξιολόγηση, σύστημα επιλογής προϊσταμένων, τροποποίηση του υπαλληλικού κώδικα. Πρόκειται προφανώς για απαραίτητες ρυθμίσεις για να περάσει το επιτελικό αστικό κράτος στην επόμενη φάση των αντιδραστικών εξυγχρονισμών του, κατά πέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου. Σε σχέση με τις διατάξεις που αφορούν τη στρατηγική ανάπτυξη προοπτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συγκροτείται, όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου, Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού τοπικού και περιφερειακού επίπεδου για την καλύτερη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση με αυτές τις ρυθμίσεις αντικαθιστά μια αντίστοιχη επιτροπή που είχε συστήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βασική επιδίωξη, κατά τη γνώμη μας, είναι να τρέξουν σε επίπεδο Δήμων διάφορα αναπτυξιακά έργα με πολλαπλές στοχεύσεις. Από τη μία, να υπάρξει κατευνασμός λαϊκών αντιδράσεων για ελλείψεις και ασυντήρητες υποδομές που για χρόνια έχουν αφαιθεί στην τύχη τους, χωρίς χρηματοδότηση, και από την άλλη, η ανάγκη εξυγχρονισμού υποδομών ως στοιχείο που διευκολύνει την κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, έργα στήριξης της επιχειρηματικότητας με αιχμή τους Δήμους, διασύνδεσή τους με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και την κερδοφορία τους. Άλλωστε, η ίδια η ΚΕΔΕ, αυτό που προβάλλει ως κεντρικό ζήτημα της λειτουργίας των Δήμων, είναι ο διευρυμένος ρόλος τους στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, όπως λένε. Την ίδια κατεύθυνση υπηρέτησε και το πρόγραμμα Φιλόδημος 1 και 2, που ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρόγραμμα που ήρθε υποτίθεται να καλύψει μέρος από το μεγάλο έλλειμμα χρηματοδότησης των Δήμων, από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για σειρά από υποδομές που παραμένουν σε ανυπαρξία, είτε ασυντήρητες για χρόνια, αξιοποιώντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ονομάστηκε ο δανεισμός τους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων και η κάλυψη των χρεολητικών δόσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πρόγραμμα που ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών το καταγγέλει ως άδειο πουκάμισο, κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση ότι ενέταξε σε ένα πρόγραμμα μόλις 134 εκατομμυρίων ευρώ για έργα πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τα οποία δεν είχε διασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους με βάση την συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Με το πρόγραμμα Φιλόδημος οι Δήμοι κάλυψαν μικροέργα όπως για παράδειγμα συντήρηση αύλιων χώρων σχολείων, παιδικών χαρών, προμήθεια μηχανημάτων έργου και μεγαλύτερου προϋπολογισμού έργα για υποδομές ίδρυυσης και αποχέτευσης, έργα αγροτικής οδοποιίας, αποκατάσταση χαδά, ανέγερση σχολικών κτηρίων ή ανέγερση και ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων, έτσι ώστε να τα καταστήσουν ως αξιοποιήσιμο κτηριακό απόθεμα για επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις αιτιάσεις της Νέας Δημοκρατίας απάντησε ότι θα συμβασιοποιούσε τα έργα που δεν καλύπτονταν από το ΠΟΔΟΕ και ο Υπουργός, απαντώντας την ανησυχία που δημιουργήθηκε στους Δήμους, διαβεβαίωνε ότι δεν θα κοπεί κανένα και θα φρόντιζε η κυβέρνηση τα περισσότερα από αυτά να περάσουν στο νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα φέρει για τους Δήμους και κάποια θα εντάσσονταν σε τομεακά προγράμματα περιφερειών και στα ΠΕΠ. Δήλωνε δε ότι είναι σε επαφή και προχωρημένη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ώστε να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα για τους Δήμους, τετραετούς διάρκειας και ύψους πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αναφέροντας επιλέξει ότι θα φτιάξουμε ένα εργαλείο το οποίο θα έχει διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, όχι μία, και ότι θα επιμείνουμε να είναι μέσα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί αυτό δημιουργεί όρους απαιτητικότητας στην υλοποίηση του προγράμματος και την απορρόφηση κονδυλίων. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο σχεδιασμού, κατά την άποψή μας, έρχεται να υπηρετήσει και η Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, που δημιουργείται με το παρόν σχέδιο νόμου, με την επιδίωξη να συνδεθεί πιο οργανικά όποιος σχεδιασμός των Δήμων με τις ιεραρχήσεις και τις επιδιώξεις των επενδυτών και της κερδοφορίας τους. Και αναφέρομαι σε κρίσιμα ζητήματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το μεταφορικό έργο, ο τουρισμός, οι αματικές πηγές, αλλαγής της χρήσης γης που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα, όπως τους ορεινούς όγκους και σε άλλα ζητήματα. Αλλά και με το αίτημα της ΚΕΔΕ να διαχειριστούν αυτοτελώς οι Δήμοι το 20% της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, αίτημα που δεν απορρίπτει η κυβέρνηση στο βαθμό που δεν δένεται με τις συνολικές αναπτυξιακές επενδυτικές στοχεύσεις του κεφαλαίου στη χώρα μας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του σχεδιασμού, η κυβέρνηση επιδιώκει τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην τοπική διοίκηση, διαμορφώνοντας νέα, ευέλικτα διαχειριστικά εργαλεία. Επικεντρώνει, όπως και προηγούμενα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Κλεσθένη 1, στο ρόλο των αναπτυξιακών εταιριών στην τοπική διοίκηση. Αυτές οι λεγόμενες αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο υπό τον τίτλο Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, κατά τη γνώμη μας συνιστούν ένα άλλο μείγμα ευελιξίες τους αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού στις εργασιακές σχέσεις και το μισθό, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δρουν με ευρύτερα χωροταξικά όρια, να διαχειρίζονται διαφορετικά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, να μπαίνουν με τη συνδρομή του δημοσίου τραπεζών σε ποικίλα επενδυτικά αντικείμενα με σύμπραξη πολλών δήμων, περιφερειών, δικτύων και συνδέσμων τους, με τη συμμετοχή της ΠΕΔ, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, επιμελητηρίων, πανεπιστημίων και άλλων φορέων. Πρόκειται για αναπτυξιακές εταιρείες που θα μοιράζουν χρήμα κατά το δοκούν και θα προσπερνούν τις όποιες δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν στις υπηρεσίες. Πάντα με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας και επιχειρηματική δραστηριότητα, θα αποτελούν πηγή κερδοφορίας και θα εξυπηρετείται ακόμα καλύτερα ο ρόλος τους στην υπηρεσία των επενδυτικών βλέψεων του μεγάλου κεφαλαίου. Στο σχέδιο νόμου επίσης εντάσσεται και η υποστήριξη των Δήμων που δεν διαθέτουν συγκροτημένες τεχνικές υπηρεσίες, αλλά διαθέτουν αξιοποιήσιμους πόρους, ώστε να τρέξουν τα επιχειρηματικά project σε νησιά, σε ορεινούς όγκους, κατά βάση, και τους δίνει τη δυνατότητα με οριζόντιες προγραμματικές συμβάσεις να αναθέτουν έργα και μελέτες στις αναπτυξιακές εταιρείες, με τις τεχνικές υπηρεσίες να συνεχίσουν να είναι αποδιοργανωμένες, τους τεχνικούς να περιμένουν στη γύρα χωρίς εργασιακά δικαιώματα και μόνιμη δουλειά, με το κόστος μελετών και έργων να εκτινάσεται στα ύψη. Στο σχέδιο νόμου ορίζονται οι διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση, τους σκοπούς και τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους αναπτυξιακούς οργανισμούς, στην ΕΕΤΑ, στα δίκτυα Δήμων και την ΜΟΔ ΑΕ να υποκαθιστούν τεχνικές υπηρεσίες στον ΟΤΑ και να συνάπτουν οριζόντιες συνεργασίες με Δήμους. Ξεχωρίζει επίσης στο σχέδιο νόμου η σύσταση μητρώου δεδομένων τοπικής αυτοδιοίκησης για τη χάραξη αποτελεσματικών και ενισχυμένων αναπτυξιακών πολιτικών, που έρχεται με αυτοματοποιημένες πλατφόρμες να συγκεντρώσει την εικόνα όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των οργανισμών τοπικής διοίκησης. Κατά τη γνώμη μας, αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια της κεντρικής εξουσίας, ώστε από καλύτερες θέσεις να μπορεί να εφαρμόζει την πολιτική της. Στόχος είναι η προσέλκυση επενδυτών και οι διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης τοπικής αυτοδιοίκησης, η προσέλκυση, όπως δήλωνε και προεκλογικά ο Πρωθυπουργός, και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών που αντιμετωπίζουν την αυτοδιοίκηση παντού στον κόσμο, τις περιφέρειες, τους μεγάλους δήμους, με αυξημένο ενδιαφέρον. Υπενθυμίζουμε την παλαιότερη μελέτη του ΟΗΒΕ, που αναφέρει ότι η δανειοδότηση των Δήμων είναι σε χαμηλά επίπεδα στη χώρα και η σημερινή εξυγίανσή τους
μέσα από τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, τον σφιχτό έλεγχο του οικονομικού παρατηρητηρίου, την αύξηση των ιδίων πόρων τους, ανοίγει ο δρόμος της λεγόμενης οικονομικής αυτοτέλειας από το κράτος. Να πάνε δηλαδή σε τέτοιες πηγές χρηματοδότησης, στην εξάπλωση της επιχειρηματικής δράσης, στη διασύνδεσή τους με επιχειρηματικούς ομίλους, διαθέτοντας τους πόρους, τις υποδομές στη γη για την προώθηση όλων των επιδιώξεων στις ΑΠΕ, στις μεταφορές, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, στην αγροτική παραγωγή και σε άλλους τομείς. Την ίδια στιγμή, βέβαια, τα κονδύλια της ΆΤΑ έχουν ελαχιστοποιηθεί. Είναι μείον 90%. Και μιλάμε για το διάστημα 2009-2020. Καταραίουν υποδομές που έχουν δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες στην άθληση, στον πολιτισμό, από την έλλειψη συντήρησης λόγω έλλειψης μέσων και προσωπικού. Αυτή η κατάσταση αξιοποιείται από δημοτικές αρχές σαν δρόμος ώστε να εκχωρείται η εκμετάλλευσή τους σε ιδιώτες. Για παράδειγμα, ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους αθλητικές εταιρείες που παίρνουν στα χέρια τους τα αθλητικά κέντρα. Οι τελευταίοι ελεύθεροι χώροι παραδίδονται σε ιδιωτικά συμφέροντα και σπανίως απολωτριώνονται χώροι για να αποδοθούν στο λαό, λόγω και πάλι έλλειψης πόρων. Ενώ το οδικό δίκτυο των Δήμων παραμένει ασυντήρητο και επικίνδυνο. Απουσιάζουν σχεδιασμένες και εκτεταμένες παρεμβάσεις αντισεισμικής θωράκισης, της αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας, των κοινωνικών υποδομών, υγείας, πρόνοιας. Προβλήματα που έρχονται και θα έρχονται με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα. Το δε σκέλος των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά σε έργα και δράσεις που ιεραρχούνται πλήρως στις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, βάζοντας στο περιθώριο τις λαϊκές ανάγκες σε υπηρεσίες, υποδομές και έργα. Το νέο ΕΣΠΑ προβάλλεται από την κυβέρνηση αλλά και από τις ηγεσίες της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, ως η μόνη χρηματοδοτική πηγή για επενδύσεις στην τοπική διοίκηση. Η κυβέρνηση, τα κόμματά σας, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, συνεχίζουν αυτόν τον αποπροσανατολισμό γύρω από το χαρακτήρα αυτού του χρηματοδοτικού προγράμματος, για ποιο λειτουργεί και τι τελικά εξυπηρετεί. Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για τη δημόσια διοίκηση και τη στελέχωσή της, κατά την άποψή μας, είναι άκρως αντιδραστικές. Συνιστούν γενικευμένη επίθεση και ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει από προηγούμενες κυβερνήσεις. Συνδέει την κινητικότητα με τις διαδικασίες πρόσληψης, δηλαδή εισάγει την κρατική αντιδραστική αξιολόγηση. Η σύνδεση της κινητικότητας με την αξιολόγηση δεν έχει στόχο να γίνουν καλύτεροι οι εργαζόμενοι, ούτε να αναβαθμιστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Αντί να καλυφθούν τα δεκάδες χιλιάδες οργανικά κενά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, ανακυκλώνοντας το ίδιο λιγάριθμο υπαλληλικό προσωπικό. Και μάλιστα αυτό το χαρακτηρίζει ως κινητικότητα. Το περιεχόμενο της αξιολόγησής τους δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης εργαζομένων, ώστε οι ίδιοι και οι υπηρεσίες των ΟΤΑ να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθμισμένων κοινωνικών υπηρεσιών στα λαϊκά στρώματα και την νεολαία. Ο αντιδραστικός κρατικός έλεγχος υπηρετεί την αντιδραστική αναδιοργάνωση αυτού του κράτους, του αστικού επιτελικού κράτους, ώστε αυτό να γίνει πιο αποτελεσματικό στην υπηρεσία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, να είναι πιο ταξικό, πιο αυταρχικό απέναντι στο εργατικό κίνημα και τους λαϊκούς αγώνες. Αυτό εννοεί η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που υπηρετούν αυτή την αντίληψη όταν λένε ότι έχουμε ανάγκη από ένα νοικοκυριμένο και μικρότερο κράτος. Εννοείται, και το λέμε με το πιο καθαρό τρόπο, ότι εμείς, ειδικά εμείς, δεν υπερασπιζόμαστε αυτόν τον σημερινό δημόσιο τομέα και τον απορρίπτουμε στο σύνολό του. Τον απορρίπτουμε και ως προς τον προσανατολισμό του και ως προς τον τρόπο λειτουργίας του. Έχει ως βασική αποστολή να υπηρετεί την οικονομία της αγοράς, την ανταγωνιστικότητα, την ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας και ως εκ τούτου έχει βαθιά αντιδραστικό και αντιλαϊκό χαρακτήρα. Οι μετατάξεις, οι αποσπάσεις, η συνυπηρέτηση, η αμοιβαία μετάταξη είναι κατακτήσεις αλλά και δικαιώματα των εργαζομένων που πρέπει να γίνονται με κριτήριο τις ανάγκες τους. Καμιά λοιπόν, κατά την άποψή μας, σύνδεση των μετατάξεων, των αποσπάσεων δεν πρέπει να υπάρχει με την κινητικότητα και την αξιολόγηση. Αντιθέτως, θα έπρεπε να καλυφθούν τώρα όλα τα οργανικά κενά
με μόνιμους διορισμούς. Είναι και άλλα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Θα μας δοθεί η δυνατότητα φυσικά στις επόμενες συνεδριάσεις να τοποθετηθούμε πιο εκτενώς. Θα ήθελα όμως τέλος να αναφερθώ στην διάταξη που εισάγεται στο άρθρο 18 για το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής υπό τον τίτλο «Πρόληψη στο σπίτι», οι οποίες σε συνδυασμό με το άρθρο 70 για την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων των εργαζομένων βοήθεια στο σπίτι, συναφή με τον κλάδο τους, θα κληθούν, θα υποχρεωθούν να τις εφαρμόσουν. Αναθέτει δηλαδή άλλη μία δραστηριότητα στο βοήθεια στο σπίτι, η οποία δραστηριότητα μπορεί να είναι σωστή, αλλά στην πράξη θα αποτελέσει το όχημα για ακόμα περισσότερα καθήκοντα, για κατάχρηση του προσωπικού, ενώ εκκρεμεί η προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Υπενθυμίζουμε ότι με το νόμο 4583 του 18 συμπεριελήφθηκε διάταξη που προβλέπει τη σύσταση μόνιμων οργανικών θέσεων στους Δήμους για το βοήθεια στο σπίτι και την αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας των εργαζομένων που απασχολούνται ήδη στο πρόγραμμα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Πρόκειται για περίπου 3.500 εργαζόμενους που δουλεύουν από 15 χρόνια και πάνω στο πρόγραμμα. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός για τις μόνιμες θέσεις, παρόλο που ο Υπουργός σε σχετική συζήτηση στην επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ το Σεπτέμβριο του 2019 υποσχέθηκε εσείς ότι ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2019. Αυτό είναι που προέχει, κύριε Υπουργέ, και όχι να τους φορτώνετε και άλλα καθήκοντα, αλότρια καθήκοντα. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Σας καταθέτω μάλιστα και τη σχετική επιστολή που πριν από λίγο εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Συλλόγων και Σωματείων Βοήθεια στο Σπίτι, που συμπεριλαμβάνει 14 σωματεία, αυτά τουλάχιστον που υπογράφουν. Έτσι ώστε, νομίζω ότι θα το πάρετε έτσι κι αλλιώς, το καταθέτω όμως και για τα πρακτικά. Αυτά προς ώρας, κύριε Πρόεδρε.